Καλώς ήρθατε στην πρώτη εκπομπή «Μία βαλίτσα γεύσης». Με εμένα, γιατί την έχετε ξανακάνει με άλλους. Να σας καλωσορίσω στην καινούργια μας κουζίνα. Κοιτάξτε εδώ πόσο ωραία την κάναμε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μας παρακολουθείτε. Και να σας πω ότι σε αυτή την εκπομπή θα ετοιμάζουμε κάθε μέρα διαφορετικές συνταγές που θα σας ταξιδεύουν σε ολόκληρο τον κόσμο. Όλη η εκπομπή χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και φυσικά από την Κυπριακή Δημοκρατία. Να σας πω ότι όλες οι συνταγές που θα φτιάχνουμε θα είναι στα μέτρα σας. Θα μπορείτε να τις φτιάξετε όλοι σας. Θα είναι εύκολες, γρήγορες, αλλά θα σας δείχνουν και όλο τον κόσμο. Σήμερα λοιπόν, σαν πρώτη συνταγή θα φτιάξουμε ριζάκι τηγανιτό. Μου έχει έρθει εντολή να τη φτιάξω, γιατί θέλει να τη δοκιμάσει η Σύση, οπότε δεν μπορούσα να αρνηθώ. Και γι' αυτό το λόγο, σε 15 με 20 λεπτάκια, 20 θα το βγάλουμε, γιατί θα μιλάω κιόλας, αλλά εσείς μπορείτε να το βγάλετε σε 15 εφόσον δεν μιλάτε, θα ετοιμαστεί το ρύζι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Τα πράγματα είναι απλά. Απλά πρέπει να τα έχετε όλα μπροστά σας. Έχετε μία κατσαρόλα με νεράκι να βράζει. Ένα αντικολλητικό τηγάνι super duper για να μπορέσουμε να φτιάξουμε όλη τη συνταγή μας εδώ πέρα. Και πάνω στη φωτιά. Θα ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα με το κοτοπουλάκι μας. Για να ετοιμάσουμε το κοτόπουλο, χρειαζόμαστε ένα ξύλο κοπής. Το πιο μικρό που έχετε σπίτι, δεν χρειάζεται να πάρετε πάρα πολύ μεγάλο. Δύο γαντάκια. Και θέλω να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν μεταχειρίζετε το κοτόπουλο. Γιατί άμα δεν προσέχουμε πού κόβουμε και πώς μεταχειριζόμαστε το κοτόπουλο, συνήθως έχουμε προβλήματα. Γιατί μαγειρεύουμε το φαγητό και μπορεί να το μεταφέρουμε πάνω σε ένα ξύλο κουπίς που έχουμε κόψει πριν το κοτόπουλο. Και ουσιαστικά κάναμε μία τρύπα στο νερό, γιατί το κοτόπουλο, το ομό, πάει τελικά στο πιάτο μας. Γι' αυτό το λόγο, φοράμε πάντα γάντια. Ένα. Δύο. Έχω ένα ωραίο φιλέτο κοτόπουλο εδώ πέρα. Θα πάρω το πιατάκι, θα το πάω πίσω στη λάτζα κατευθείαν. Δεν έχω πιάσει τίποτα με αυτό το χέρι. Ανοίγω το ράφι, παίρνω ένα καινούριο μαχαίρι. Ανοίγω τη φωτιά μου. Να κάψει καλά, να αρχίζει να ζεσταίνεται το τηγάνι μου. Εδώ πέρα. Και από τη στιγμή που πιάσω το κοτόπουλο και το τελειώσω, δεν πρέπει να πιάσω τίποτα άλλο με τα χέρια μου. Γι' αυτό το λόγο κόβω σε μικρά κομματάκια. Εδώ. Και εδώ. Και κοιτάξτε πώς θα μεταχειριστώ τις υπόλοιπες μου κινήσεις. Τώρα, κανονικά θα έπρεπε να ρίξω λάδι στο τηγάνι. Αλλά άμα πιάσω το λάδι με τα χέρια που έπιασα στο κοτόπουλο, το χάσαμε το παιχνίδι. Οπότε βγάζω ένα γάντι, ρίχνω λαδάκι στο τηγάνι. Τέλεια. Παίρνω το ξύλο κοπής. Ρίχνω μέσα στο κοτόπουλο. Πάω πίσω, αφήνω μαχαίρι και ξύλο κοπή στη λάτζα. Βγάζω και το άλλο το γάντι και το κοτόπουλο δεν έχει ακουμπήσει πουθενά μέσα στην κουζίνα. Ένα συγχαρητήρια παρακαλώ. Μπορείτε να χειροκροτήσετε όλοι σας. Χειροκροτήστε. Ευχαριστούμε. Ωραία. Χειροκροτάμε και από εδώ, γιατί μόλις έλυσα το πρόβλημά σας με το θέμα κοτόπουλο. Τώρα, πρέπει έτσι λίγο να μοντάρουμε το όλο θέμα εδώ πέρα. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να προσθέσουμε αλατάκι πιπεράκι στο κοτόπουλό μας για να γίνει ωραίο. Πρώτη φορά χρησιμοποιώ αυτή την αλατιέρα. Οπότε και την πιπεριέρα. Ελπίζω να βγάζει τα πάντα. Μια χαρά πηγαίνει. Τα αφήνω στην άκρη και ανακατεύω. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, το κοτόπουλό μας είναι πάνω στη φωτιά. Οπότε ήρθε η ώρα να ρίξουμε και το ριζάκι μας να βράζει. Θα ρίξω το ρύζι μέσα στην κατσαρόλα, θα προσθέσω λίγο αλάτι και δεν χρειάζεται να βάλετε τίποτα παραπάνω. Πολλές φορές βλέπω στις συνταγές που προσθέτουν κάποιες νοικοκυρές λάδι ή οτιδήποτε άλλο μέσα. Θα μπορούσαμε να βάλουμε λίγα μυρωδικά, όπως δέντρο λίβανο, θυμαράκι, για να πάρει άρωμα το ρύζι. Αλλά από εκεί πέρα τα υπόλοιπα δεν βοηθάνε σε κάτι. Το μόνο που θέλουμε είναι να βράσει το ριζάκι μας και συνέχεια να το σουρώσουμε. Χρησιμοποιώ ρύζι μπασμάτι για να φτιάξουμε αυτή τη συνταγή, γιατί είναι πάρα πολύ αρωματικό. Οπότε θέλει περίπου 10 με 15 λεπτά βράσιμο, αναλόγως με το ρύζι που έχετε αγοράσει. Τώρα, πάμε πίσω στο κοτόπουλο. Εδώ. Παίρνει ωραίο χρώμα. Και μόλις πάρει έτσι ωραίο χρώμα το κοτόπουλο, θα ρίξω μέσα και τις γαρίδες. Τώρα θα μου πείτε, ρε φίλε, τι κάνεις εκεί πέρα. Έχεις τρελαθεί, κάνεις τηγανιτό ρύζι και βάζεις γαρίδες, κοτόπουλα μαζί, το ρύζι το βράζεις αλλού. Περιμένετε, θα δείτε ακριβώς τι κάνουμε. Είμαστε σοβαρή επιχείρηση εδώ πέρα. Ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Λοιπόν, αυτό που θέλω
είναι η γεύση από τις γαρίδες να πάει στο κοτόπουλο και η γεύση από το κοτόπουλο να πάει στις γαρίδες. Οπότε, θα σουτάρω για 2-3 λεπτάκια μέχρι που να πάρουν πολύ ωραίο χρώμα. Όση ώρα σουτάρω εδώ πέρα το κοτόπουλο μαζί με τις γαρίδες, θα πάω εδώ πέρα πίσω και θα αρχίζω να ψιλοκόβω όλα μου τα λαχανικά. Έχω ένα κρεμμυδάκι εδώ. Εντάξει, αυτό είναι πολύ μινιόν, είναι μισό. Αλλά εσείς θα βάλετε ένα ολόκληρο και 2 σκελίδες σκόρδο. Θα κόψω σε λεπτές φέτες. Και εδώ. Και το σκόρδο μας. Και αφήνω στην άκρη. Τώρα, έχω σέλερι, νομίζω ότι αυτό είναι πολύ. 3 στίκ, εφόσον είναι μεγάλα, θα είναι αρκετά. Και αυτό που θέλω να κάνετε είναι, πρώτα απ' όλα, τα βλέπετε αυτά τα πράσινα φύλλα εδώ πέρα. Πρέπει να τα βγάλουμε. Όταν έχει πράσινα φύλλα το σέλερι, είναι πικρά. Τα αφαιρούμε και τα πετάνε, δεν μας είναι χρήσιμα. Άμα έχει ξανθά φυλλαράκια, έτσι πιο ανοιχτά, τότε τα χρησιμοποιούμε γιατί είναι πάρα πολύ αρωματικά. Πετάμε και αυτά, πετάμε και αυτά, πετάμε και αυτά. Αυτό το αφήνω στην άκρη για επόμενη συνταγή. Κάπου θα το βάλουμε. Τόσα επεισόδια θα κάνουμε. Και αυτό που θέλω να κάνετε είναι να πάρετε το σελερί, να το σπάσετε στη μέση, εδώ, να τραβήξετε από τη μία, να τραβήξετε και από την άλλη και να βγάλετε όλες αυτές τις ίνες που όσο προσπαθήσετε, όσο και να προσπαθήσετε να τις φάτε, είναι αδύνατο να τις φάτε. Πάνε αυτές τα σκουπίδια και συνεχίζω με το υπόλοιπο σελερί. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Εδώ και εδώ και εδώ και εδώ. Και εδώ. Το κοτόπουλο μου και οι γαρίδες σοτάρονται ακόμα, ψήνονται. Δεν θέλουν πολλή ώρα, αλλά κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα που έχει πάρει η γαρίδα. Άμα τη σοτάρετε σε πολύ δυνατή φωτιά, με πολύ λίγο λάδι, τότε παίρνει αρώματα αστακού. Οπότε αυτό πρέπει να το θυμάστε. Θέλει λίγο χρόνο και πάρα πολύ δυνατή φωτιά. Και το κοτόπουλο το ίδιο. Τώρα, κρεμμύδι, σκόρδο είναι εδώ πέρα και πάμε να ψιλοκόψουμε. Να κόψουμε σε λεπτές φέτες και το σελερί μας. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Όπως πριν. Βάλτε το ένα πάνω από το άλλο και κόψτε εδώ. Και εδώ. Τέλεια. Και πάμε το επόμενο. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Και εδώ. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Έχω μαζέψει εδώ πέρα το σέλερι, το κρεμμύδι και το σκόρδο. Το κοτόπουλο μαζί με τις γαρίδες, τα βγάζω από τη φωτιά, τα βάζω στην άκρη και θα χρησιμοποιήσω ακριβώς την ίδια πιατέλα για να σερβίρω. Οπότε θέλω να κάνετε όσο λιγότερο λάτσα γίνεται στο σπίτι. Λοιπόν, τώρα στο ίδιο τηγάνι πάμε να αρχίσουμε να σουτάρουμε όλα μας τα λαχανικά. Έχω πάρει φασολάκια. Ξέρω ότι ίσως να είναι κάτι ιδιαίτερο για εσάς, να μην έχετε ξαναδεί φασολάκια να χρησιμοποιούν ομάς συνταγή. Αλλά πιστέψτε με, άμα τα σοτάρετε καλά, θα μείνουν τραγανά και θα σας βγάλουν μια γεύση που δεν σας έχουν βάλει φυσιολογικά τα φασολάκια. Γιατί τα φασολάκια έχουν γεύση, αλλά όταν το παραβάζουμε γενικά χάνουν όλη τους τη γεύση. Και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Λοιπόν, έχω και ένα κομματάκι ginger. Οπότε βλέπετε ότι το έχει γράψει και η αρχισυντάκτρια μου να το πω, η κυρία Σίλια. Τώρα θέλω ένα χειροκρότημα εδώ πέρα. Μπράβο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Με έχει γράψει να πω ότι όλη η κινέζικη κουζίνα έχει να κάνει με το θέμα προετοιμασίας. Απλά της είπα ότι εγώ δεν θα κάνω καθόλου προετοιμασία και θα την κάνω συγχρόνως την ώρα που μαγειρεύω. Και μου λέει: αποκλείεται να το κάνεις. Και της λέω: δεν με έχεις γνωρίσει, γι' αυτό το λες αυτό. Όπως βλέπετε, μπορεί να κάνω συγχρόνως την προετοιμασία γιατί το τηγάνι μου καίει, το ρύζι μου βράζει και εγώ συνεχίζω να μαγειρεύω. Παίρνω το τζίντζερ μου, το κόβω έτσι λεπτές φέτες εδώ πέρα. Το τζίντζερ είναι χαρακτηριστικό. Πώς να το πούμε, χαρακτηριστική ρίζα της κινέζικης κουζίνας. Οπότε κόβουμε μικρά-μικρά κομματάκια. Εδώ. Και τώρα θα λέτε ρε φίλε, το τηγάνι σου παίρνει φωτιά. Με ασχείτε. Δεν έχει καθόλου λάδι. Δεν πρόκειται να πάθει τίποτα. Ψιλοκόβω το τζίντζερ μου. Και υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που το κάνω αυτό. Γιατί θέλω πρώτα να αρωματιστεί το λάδι μαζί με το τζίντζερ, ώστε μετά να αρωματίσω όλα μου τα λαχανικά. Λοιπόν, βάζω το τζίντζερ εδώ. Το κόβω έτσι χοντρά κομματάκια. Και επειδή έχετε συνηθίσει όλοι να το τρίβετε το τζίντζερ, σας λέω ότι με αυτόν τον τρόπο που θα το κάνω τώρα, μπορείτε μετά και να το φάτε. Γιατί το ginger θα γίνει crispy τραγανό επειδή θα το ψήσουμε μέσα στο λάδι. Οπότε πάρτε το ginger, ρίξτε το μέσα και αφήστε το λάδι να κάψει. Πολύ καλά ακούσατε, να κάψει γιατί το ginger είναι spicy. Οπότε όλη αυτή τη σπιρτάδα που έχει, τελικά που θα τη βγάλει, μέσα στο λαδάκι μας εδώ πέρα. Κοιτάξτε εδώ χρώμα που έχει πάρει ήδη,
Φανταστικό. Μύρισε ήδη το τζίντζερ, οπότε ήρθε η ώρα να αρχίσουμε να προσθέτουμε όλα μας τα λαχανικά μέσα. Σέλερι, κρεμμύδι, σκόρδο, τα φασολάκια μας. Και κοιτάξτε εδώ. Πόσο ωραίο αρχίζει να γίνεται το φαγητό μας. Πρώτα απ' όλα κοιτάξτε χρώματα. Εδώ πέρα έχουμε όλα αυτά τα γίνατα χρώματα από τα λαχανικά μας και εδώ πέρα έχουμε όλα αυτά τα υπέροχα χρώματα από το κοτόπουλο και από τη γαρίδα. Συνδυάζουμε γη με θάλασσα. Πολύ βασικό για να φτιάξουμε μια ωραία συνταγή. Σοτάρουμε. Πάμε να βάλουμε λίγο πιπεράκι. Τον έμαθα το μήλο. Με έμαθε και αυτός τώρα. Ξέρετε, εμείς οι δύο θα γίνουμε οι καλύτεροι φίλοι. Αλατάκι. Και τα υλικά μας που μας έχουν μείνει για τη συνταγή είναι φρέσκο κρεμμυδάκι, κόριανδρος, λάιμ και σόγια σος. Αυτά είναι όλα και όλα. Θα το πείσω και λίγο εδώ πέρα. Να με νοικοκύρης, να με δει καμιά Κυπρέα, να με παντρευτεί. Όχι τίποτα άλλο. Σοτάρουμε καλά. Και εδώ πέρα, άμα έχετε πρόβλημα με τη φωτιά και νομίζετε ότι δεν είναι πολύ δυνατή, μπορείτε να βοηθήσετε με λίγο ζάχαρη. Λίγο ζάχαρη θα βοηθήσω για να καραμελώσουν ακόμα καλύτερα τα λαχανικά. Τώρα, πάμε να ελέγξουμε το ρύζι μας τι γίνεται εδώ πέρα. Άμα έχει βράσει, άμα θέλει κι άλλο. Πάρω λίγο. Κρατάει λίγο, αλλά δεν πειράζει γιατί θα συνεχίσουμε τον πρασμό του μέσα στο τηγάνι. Θα σας εξηγήσω σε λίγο, okay? Okay, αλλά πρέπει να το παίξω μάγκας και να το κουβαλήσω. Δεν πειράζει. Λοιπόν, πετσέτα, σουρωτήρι και πίσω στη λάτζα. Σουρώνουμε καλά. Και προς Θεού, αυτό που δεν θέλω να κάνετε είναι να ρίξετε νερό πάνω στο ρύζι. Όταν βλέπω νοικοκυρές να ρίχνουν κρύο νερό πάνω στο ρύζι, τρελαίνομαι, γιατί αυτό που κάνετε είναι να χαλάτε το ριζάκι σας. Αυτό που θέλω να κάνετε είναι να ρίξετε λίγο λαδάκι στο ρύζι, ανακατέψτε καλά και να αφήσετε να εξατμιστεί όλη αυτή η υγρασία. Στο ρύζι μας, το μόνο κακό που μπορούμε να το κάνουμε είναι να τραβήξει πάρα πολύ νερό. Οπότε με αυτόν τον τρόπο, επειδή είναι ήδη ζεστό, εξατμίζει από μόνο του την παραπανήσια υγρασία που έχει μέσα. Συνεχίζουμε εδώ πέρα το σοτάρισμα. Νομίζω ότι τελικά θα χρειαστεί να προσθέσετε ζάχαρη, ούτως ή αλλιώς. Μην τη λυπηθείτε, βάλτε καμιά κουταλιά της σούπας, γιατί άμα βάλουμε περισσότερο ζάχαρη μπορούμε μετά να την ισορροπήσουμε με το lime. Θέλουμε μια γλυκόξινη σάλτσα που να έχει σόγια σος, να έχει κόριανδρο και να έχει όλα τα αρώματα της Ανατολής που τα πήραμε από το ginger. Ginger σκόρδο, μια χαρά. Η σάλτσα μας θα γίνει σαν την τεριγιάκι. Λοιπόν, συνεχίζουμε το σοτάρισμα. Και αυτό που θέλω να κάνετε είναι μαζί με τα λαχανικά, εφόσον έχει εξατμιστεί το περισσότερο ρύζι, να βάλετε και το ρύζι μέσα. Η παραγγελιά που έχω για σήμερα είναι τηγανιτό ρύζι. Οπότε πρέπει να το τηγανίσουμε. Φυσικά δεν παίρνουμε φριτέζα να το βάλουμε μέσα και να κάνουμε ρύζι. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Ούτε βάζουμε ριζοκοφρέτες μέσα στο φαγητό για να είναι τραγανό. Αυτό που θέλω να κάνετε είναι τώρα, καθώς βάλαμε το ρύζι, να δώσετε λίγο χρόνο στο τηγάνι να κάνει μόνο του τη δουλειά. Να σου πω ότι ήδη είμαστε άντε 10-12 λεπτά που ξεκινήσαμε. Σας υποσχέθηκα ότι στα 20 θα είναι έτοιμο και όντως θα είναι. Απλά, δώστε λίγο χρόνο, φροντίστε να καίει το τηγάνι και αφήστε το ρύζι να πάρει ένα καστανιζέ χρώμα και να καραμελώσει από το ίδιο το τηγάνι. Μαζί με τα λαχανικά βέβαια, γίνεται ο καλύτερος συνδυασμός. Κοιτάξτε εδώ τι ωραίο χρώμα που παίρνει. Τώρα, δίπλα περιμένει το κοτόπουλο και οι γαρίδες. Μην ανησυχείτε, εδώ πέρα είναι. Θα το ρίξουμε σε ένα λεπτάκι. Αλλά πριν ρίξω μέσα το κοτόπουλο και τις γαρίδες, πάμε να ετοιμάσουμε λίγο τα υπόλοιπα μυρωδικά μας. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, είναι φρέσκο κρεμμυδάκι και κόριανδρο. Άμα βρείτε chives ή οτιδήποτε άλλο σας αρέσει, μπορείτε να πάρετε. Αλλά μας δίνει μια φρεσκάδα ο κόριανδρος και το φρέσκο κρεμμυδάκι, που για μένα είναι ασυναγώνιστα. Είναι χαρακτηριστικά της κινέζικης κουζίνας. Βέβαια, η κουζίνα αυτή χωρίζεται σε βόρεια και νότια. Δεν ξέρω ακριβώς τις διαφορές. Αλλά και οι δύο λογικά θα έχουμε σόγια σως, έτσι. Οπότε, πόσο διαφορές να έχουμε. Οπότε, κόψτε το φρέσκο κρεμμυδάκι. Κόβουμε και τον κόριανδρό μας. Και τι ωραίος φρέσκος κόριανδρος. Εδώ στην Κύπρο είστε πολύ τυχεροί, γιατί βρίσκεται κόριανδρο παντού. Εμείς στην Ελλάδα δεν βρίσκουμε τόσο εύκολα κόριανδρο. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ. Α, αυτό ήθελα να σας πω. Κοιτάξτε το ρύζι, τι ωραίο χρώμα που έχει πάρει. Η παραγγελιά μου ήταν τηγανιτό ρύζι. Οπότε πρέπει να παραδώσω τηγανιτό ρύζι. Συνεχίζω το σετάρισμα και μόλις αρχίσει να παίρνει ωραίο χρώμα το ρύζι, προσθέτω μέσα το κοτόπουλο και τις γαρίδες.
Και σε αυτό το σημείο θέλω να δείτε πόσο όμορφο άρχισε να γίνεται το φαγητό μας. Στο τηγανιτό ρύζι παραδοσιακά έχει και ομελέτα, αλλά δεν ήθελα να το κάνω τόσο έτσι δύσκολο για εσάς. Γιατί άμα βάλεις κοτόπουλο, γαρίδα και ομελέτα, κατά πάσα πιθανότητα οι παλιές νοικοκυρές θα πούνε αυτός ο άνθρωπος είναι τρελός, δεν τον βλέπω ξανά ποτέ στη ζωή μου. Οπότε σε αυτό το επεισόδιο βάζω γαρίδα κοτόπουλο. Στο επόμενο επεισόδιο θα βάλω γαρίδα κοτόπουλο και λίγο χοιρινό. Και μετά από 10-20 επεισόδια θα βάλω και την ομελέτα για να μπορέσετε να το συνηθίσετε. Μεταξύ, το φανταστικό πράγμα με την κινέζικη κουζίνα και τα τηγανιτά ρύζια είναι ότι είναι πάρα πολύ ολοκληρωμένα σαν γεύματα. Γιατί όλα αυτά που βάζουμε σαν πρωτεΐνη μέσα, κοτόπουλο, γαρίδες και όλα αυτά μας δίνουν την αίσθηση, μας γεμίζουν το στομάχι, γιατί είναι πρωτεΐνη, πρωτεΐνη σε γεμίζει. Και βέβαια παίρνουμε τον υδατάνθρακα από το ρύζι, που μαζί με το πληγούρι και κοινό και όλα τα υπόλοιπα θεωρούνται οι κορυφαίοι υδατάνθρακες. Οπότε έχεις ενέργεια, έχεις πρωτεΐνη, γεμίζει το στομάχι σου, παίρνεις ένα ολοκληρωμένο γεύμα και δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Σε αυτό το σημείο ήρθε η στιγμή για τη σόγια. Η σόγια σος είναι χαρακτηριστικό της κινέζικης κουζίνας και μόλις ρίξουμε τη σόγια μέσα, θα κάνουμε μπανάκι το ριζάκι μας και θα αλλάξει τελείως χρώμα. Και υφή, και νοστιμάδα και τα πάντα όλα. Γι' αυτό ρίχνουμε μέσα τη σόγια. Θα προσθέσω ελάχιστο νεράκι, ίσα να ξεπλένω το ποτήρι. 5 κουταλιές σούπας. Μύρισε κατευθείαν υπέροχα. Και κοιτάξτε με το που ανακατεύσει θα γίνει. Ωλαλα! Εκεί πέρα που το ρύζι μας ήταν λευκό με πολλά λαχανικά, άλλαξε χρώμα, άλλαξε κατηγορία, άλλαξε ήπειρο, άλλαξε τα πάντα. Γιατί αυτό το ρύζι μπορούσαμε να το σερβίρουμε ακόμα και στην Ελλάδα, πριν τη σόγια σας. Αλλά τώρα σερβίρεται σε όλο τον κόσμο σίγουρα. Λοιπόν, θα ρίξω τα περισσότερα μυρωδικά μέσα μαζί με το φρέσκο κρεμμυδάκι, εδώ. Ξύσμα και χυμό από το lime. Εδώ. Πάντα στο τέλος αυτά, για να μας δίνουν τη φρεσκάδα. Εντάξει, μπορούμε να βάλουμε λίγο ξύσμα στην αρχή, αλλά να ξέρετε ότι όσο ψήνεται ακόμα και το ξύσμα, χάνει τη γεύση του, οπότε θα χρειαστεί να προσθέσουμε και λίγο στο τέλος. Άμα είναι ζουμερό το lime όπως είναι αυτό, θα ρίξετε ένα. Άμα δεν είναι, θα βάλετε δύο. Κοιτάξτε εδώ ζουμί. Και σε περίπτωση που αναρωτιέστε, τα lime δεν έχουν κουκούτσια, γι' αυτό μας αρέσουν οι συνταγές, γιατί δεν χρειάζεται να βγάζουμε κουκούτσια. Ρίχνουμε και το lime μέσα. Κάνουμε ένα τελευταίο ανακάτεμα. Ωλαλα! Και ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Αυτό ήταν. Αφήνω τη γανάρα δίπλα, ή μάλλον την πάω πίσω. Και ήρθε η ώρα για τις τελευταίες πινελιές. Κρατήσαμε λίγα από τα μυρωδικά μας. Να ρίξουμε στο τέλος. Φρέσκα από πάνω. Κόριανδρο, φρέσκο κρεμμυδάκι. Παραδοσιακά σε αυτή τη συνταγή θα ρίχνουμε και λίγα σουσαμέλο. Οπότε, άμα έχετε σουσαμέλο, ρίξτε. Άμα δεν έχετε, μην ρίχνετε. Σας είπα, πρώτο επεισόδιο ήθελα να πάω λίγο πιο cool. Για να μην λέτε ότι χρησιμοποιώ παράξενα υλικά. Αλλά να ξέρετε, γενικά η εκπομπή μας έχει να κάνει με την παγκόσμια κουζίνα. Οπότε, γενικά θα χρησιμοποιούμε υλικά που δεν έχετε συνηθίσει να χρησιμοποιείτε. Αλλά θα κοιτάξω να το κάνω με το μέτρο για να μπορέσετε να τις φτιάξετε κι εσείς. Lime, βέβαια, από πάνω για να μπορέσουμε να δώσουμε την επιλογή στους καλεσμένους μας άμα θέλουν περισσότερο οξύτητα. Και ουσιαστικά το φαγητό μας είναι έτοιμο. Αχνίζει. Σε 15 με 20 λεπτά είχαμε το πιο νόστιμο φαγητό που μπορούμε να φάμε, ολοκληρωμένο. Έχει και γαρίδες και κοτόπουλο που αρέσει σε όλους. Έχει και σόγια που αρέσει 100% σε όλους. Το ριζάκι βέβαια αρέσει σε όλους. Ό,τι έχουμε μέσα αρέσει σε όλους. Και μόλις 20 λεπτά το ετοιμάσαμε. Μπορούν να φάνε 4 άτομα σαν και εμένα από αυτό το φαγητό. 6 με 8 σαν και εσάς που βλέπετε στο σπίτι, γιατί θα είστε πιο μικρόσωμοι. Οπότε θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που με παρακολουθήσετε στο πρώτο επεισόδιο. Σας υπόσχομαι ότι κάθε φορά θα έχουμε το ίδιο ενδιαφέρουσες συνταγές και ακόμα καλύτερες. Και βέβαια θα ταξιδεύουμε παρέα μαζί σε όλο τον κόσμο. Φιλάκια πάρα μα πάρα πολλά!